Που κυοφορούνται. Να σας καλωσορίσω, να σας ευχαριστήσω πολύ εγώ. Που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Και λοιπόν, σήμερα ενημερώσατε το Υπουργικό Συμβούλιο λοιπόν, για το νέο Λύκειο. Οι αλλαγές είναι ριζικές. Να ξεκινήσουμε όμως από κάτι που αφορά τη νέα σχολική χρονιά. 11 Σεπτεμβρίου ξεκινάνε τα σχολεία και το ερώτημα είναι, θα έχουμε σχολεία, θα έχουμε δασκάλους. Τι γίνεται με τους αναπληρωτές, είμαστε έτοιμοι? Είμαστε πανέτοιμοι, δεν είμαστε μόνο έτοιμοι. Ξέρετε, πέρσι ήταν μία από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης και πολύ ορθά. Φέτος θελήσαμε με σιωπηλότερο τρόπο να δουλέψουμε πολύ συστηματικά και 11 του μήνα θα καταφέρουμε το άνοιγμα όλων των σχολείων. Μπορεί να έχουμε ένα πολύ μικρό πρόβλημα στη Μυτιλίνη λόγω σεισμών και αυτό έχει όλα τα σχολεία, αλλά σίγουρα αρχίζουμε 11 Σεπτεμβρίου. Και το μεγάλο μας ερώτημα είναι γιατί για τόσες δεκαετίες δεν μπορούσε να γίνει αυτή η κανονικότητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι από φέτος μπαίνουμε σε μια κανονικότητα που δεν θα είναι το αυτονόητο, κάτι που θα απασχολεί την κοινωνία όπως την απασχολούσε τόσα χρόνια και θα προχωρήσουν τα πράγματα ομαλά. Οπότε λέτε ομαλά θα ξεκινήσουμε ομαλότατα. Όλα για την 11η Σεπτεμβρίου. Ομαλότατα. Να πάμε τώρα στο νέο σύστημα που μας ενδιαφέρει όλους, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Και από πότε θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται αυτές οι αλλαγές? Αφορούν τα παιδιά που θα πάνε φέτος στην πρώτη λυκείου? Στην πρώτη λυκείου δεν έχουμε αλλαγές. Άρα τα παιδιά φέτος είναι τα προγράμματά τους όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί ή θα τους ανακοινωθούν 11 Σεπτεμβρίου. Από του χρόνου θα γίνουν οι λελογισμένες αλλαγές στη Δευτέρα Λυκείου και τη χρονιά 19-20, την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-20, θα γίνουν στην Τρίτη Λυκείου. Mm-hmm. Πρέπει όμως να καταλάβουμε δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτον, ότι εμείς δίνουμε στη διαβούλευση ένα καλά επεξεργασμένο σχέδιο. Διαβούλευση σημαίνει όλοι ακούμε όλους. Έχει μια σημασία αυτό. Εγώ σήμερα επικοινώνησα με όλους τους αρχηγούς των κομμάτων, ακριβώς μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, και μάλιστα την Τετάρτη το πρωί έχω ραντεβού με τη Νέα Δημοκρατία για να δούμε αναλυτικότατα αυτές τις προτάσεις και θα γίνει με όλα τα κόμματα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε την αρχιτεκτονική του νέου σχολείου. Όταν έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, ιδιαίτερα στην Τρίτη Λυκείου, που ουσιαστικά έχει ακυρωθεί και ο εκφυλισμός αυτός παίρνει σβάρνα και τη Δευτέρα Λυκείου. Εμείς θέλουμε να ξανακερδίσουμε το σχολείο. Η πρώτη μεγάλη αλλαγή ξεκινά από το ότι η εκπαίδευση θα είναι υποχρεωτική μέχρι τα 18. Θέλω να σας ρωτήσω, ένας μαθητής που τελείωσε την τρίτη γυμνασίου και μπορεί να μην σκόπευε να προχωρήσει στο Λύκειο, να σταματήσει εκεί στα 15. Θα είναι υποχρεωμένος από φέτος να προχωρήσει μέχρι και τη Γάμα Λυκείου? Και αν γίνει αυτό, εφόσον όπως μας είπατε ο στόχος είναι το 2020 να γίνει 14ετής η εκπαίδευση, θα υπάρξει κάποια ενίσχυση για τους γονείς? Σήμερα όπως γνωρίζετε είναι μέχρι το τέλος του γυμνασίου. Έχουμε όμως πάρα πολλές περιπτώσεις που φεύγουν από το σχολείο, δεν συνεχίζουν. Αυτό είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα και ενδεχομένως να μου δώσετε την ευκαιρία να σας μιλήσω για τις νέες δομές στήριξης του εκπαιδευτικού έργου που θα ιδρύσουμε. Αυτές θα είναι και ένας τρόπος να πείσουν τις οικογένειες, να πείσουν τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί φεύγουν από το σχολείο. Πάρα πολλά παιδιά φεύγουν για οικονομικούς λόγους. Κυρίως για οικονομικούς Βεβαίως, λόγους. Πάρα πολλά παιδιά όμως φεύγουν και από αδιαφορία. Πάρα πολλά παιδιά φεύγουν επειδή τους πιέζουν οι οικογένειές τους, θεωρώντας ότι δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά όλα είναι σοβαρότατα προβλήματα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θα ενισχύσουμε και κοινωνικά και ψυχολογικά. Πολλά παιδιά φεύγουν γιατί είχαν μια πολύ κακή εμπειρία ενδεχομένως. Και ψυχολογικά αλλά και οικονομικά. Παραδείγματος χάρη στις απομακρυσμένες περιοχές θα κάνουμε πλήρη χρήση των νέων τεχνολογιών. Άρα αυτό θα αφαιρέσει αυτήν την ανομοιογένεια που υπάρχει ανάμεσα στις απομακρυσμένες και φτωχότερες, αν θέλετε, περιοχές από τις αστικές περιοχές. Αυτό, ένας από τους στόχους σας, λοιπόν, γιατί θα δούμε στη συνέχεια και τους άλλους, είναι να αλλάξει η προσέγγιση για αυτό που λέμε μέχρι στιγμής εκπαίδευση, εκπαιδευτικό σύστημα. Θα τα δούμε όμως, γιατί έχετε μιλήσει για πολλά, έχετε ανοίξει το ζήτημα της παραπαιδείας, του τρόπου της διδασκαλίας, την παπαγαλία, θα τα δούμε. Θέλω όμως τώρα να μπούμε λίγο πιο
συγκεκριμένα στις αλλαγές που κυοφορούνται, στις προτάσεις που κάνατε. Η πρώτη Λυκείου, λοιπόν, μας είπατε, παραμένει ως έχει. Πάμε να δούμε τι αλλάζει για τη Δευτέρα και για την Τρίτη Λυκείου. Στη Δευτέρα Λυκείου θα έχουμε για ορισμένα μαθήματα κάποια νέα προγράμματα σπουδών, γιατί εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί ένα σύστημα του οποίου ο αποκλειστικός ρόλος ήταν να σε προετοιμάζει για την επόμενη βαθμίδα και το προετοιμάζει σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Γιατί ούτε γι' αυτό σε προετοιμάζει, αποτέλεσμα τι ένας άλλος θεσμός, ο θεσμός των φροντιστηρίων και της παραπαιδείας γενικότερα, να γίνει οργανικό τμήμα της δημόσιας εκπαίδευσης. Ένα πολύ περίεργο καθεστώς. Εμείς λοιπόν λέμε το σχολείο και ξανά το σχολείο και ξανά το σχολείο. Δευτέρα Λυκείου, νέα προγράμματα σπουδών με κάποιες επιλογές ώστε να αρχίσεις να βλέπεις τι σε ενδιαφέρει να κάνεις μετά. Όχι υποχρεωτικά να πας και στο πανεπιστήμιο, υπάρχουν πάρα πολλές άλλες δυνατότητες. Αυτά θέλουμε να τα διερευνήσουν τα παιδιά, όχι κάτω από την απίστευτη πίεση με την οποία... Μειώνεται και τα μαθήματα. Μειώνουμε δραματικά τα μαθήματα. Δραματικά. Για τη Δευτέρα Λυκείου από τα 18 τα μαθήματα προτείνεται να είναι 10, έτσι, και για την Τρίτη Λυκείου από τα 15 προτείνεται να είναι 7. Αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας. Ακριβώς. Θα αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας και θα ενταθεί ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί, και ξέρουμε ότι έχει μείνει, το οφείλουμε σε μια μεγάλη μερίδα των εκπαιδευτικών. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να παίξουν έναν ακόμη πιο σύνθετο εκπαιδευτικό ρόλο. Γι' αυτό και η σημασία των επιμορφώσεων, γι' αυτό και η σημασία των δομών στήριξης. Ξέρετε, το πιο δύσκολο πράγμα σε εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις διεθνώς είναι οι μεταβατικές διατάξεις, γιατί δεν μπορείς να έχεις ένα μοντέλο, τα μοντέλα είναι για τα χαρτιά. Η ζωή είναι πολύ πιο περίπλοκη από τα μοντέλα. Και το δεύτερο είναι μια κοινωνία που είναι έτοιμη να ακούσει τις προτάσεις. Μάλιστα. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει οικογένεια σήμερα που να δέχεται το καθεστώς με το οποίο δεν λειτουργεί η Τρίτη Λυκείου και το καθεστώς με το οποίο μπαίνει στην επόμενη βαθμίδα. Σαφώς, η αλλαγή είναι το ζητούμενο, φαντάζομαι, από τη μεγαλύτερη μερίδα, έτσι, του κόσμου. Πάμε όμως να δούμε και για τον βαθμό του απολυτηρίου, να δούμε πώς θα προκύπτει, λοιπόν, και αν θα παίζει ρόλο για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Βεβαίως. Έχουμε ετοιμάσει και κάποιες κάρτες, δεν ξέρω αν μπορούμε να τις δούμε. Να δεχτούμε καταρχήν αξιωματικά, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί βλέπω διάφορες εφημερίδες και site ή δεν το κατάλαβαν ή δεν θέλουν να το καταλάβουν, ότι δεν πρέπει οι 3 ώρες εξετάσεων του Ιουνίου να είναι αυτές που θα παίξουν ρόλο για το τι θα κάνεις μετά να το Ιούνιο. Να εξηγήσουμε και την κάρτα υπουργέ στους τηλεθεατές μας. Θα υπάρχουν λοιπόν μαθήματα τα οποία θα είναι κεντρικά οργανωμένες οι εξετάσεις με τα οποία θα δοκιμάζεσαι σε αυτά τα μαθήματα. Mm-hmm. Και επίσης θα υπάρχουν οι ενδοσχολικές εξετάσεις και θα υπάρχουν οι δημιουργικές εργασίες. Έχει σημασία αυτό. Mm-hmm. Όπως έχει σημασία και η γενικότερη παρουσία σου στην τάξη. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Για να πάρεις τον βαθμό απολυτηρίου, αφού θα είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση και θέλουμε να μην είναι μια εκπαίδευση που θα αποκλείει κόσμο, αν τυχόν λοιπόν η επίδοσή σου στη διάρκεια του σχολικού έτους είναι αυτή που πρέπει να είναι και δεν υπάρχει λόγος να μην είναι, το 90% θα μετράει για το βαθμό απολυτηρίου. Και το 10% θα είναι η βαθμή που θα έχεις πάρει στις κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις. Μάλιστα. Που θα είναι για 3 μαθήματα. Για 3 μαθήματα. Εντάξει, τώρα είναι 4 τα μαθήματα. Mm-hmm. Άρα θα έχεις κεντρικά οργανωμένες και όλα τα υπόλοιπα που είναι ερευνητικές εργασίες, που ό,τι έχει γίνει κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Της χρονιάς. Έτσι, συμμετοχή στην τάξη, όπως μας λέτε εδώ, βεβαίως, προφορικά, τεστ, ασκήσεις, διαγωνίσματα του πρώτου τετραμήνου, αλλά και οι εργασίες, οι οποίες να σημειώσουμε, όπως βλέπω στο σχεδιάγραμμα εδώ από το Υπουργείο, ότι θα δίνονται σε εξωτερικούς αξιολογητές. Κοιτάξτε, υπάρχει μία μεταβατική κατάσταση που θα πρέπει να εξασφαλιστεί το κύρος των εκπαιδευτικών και κυρίως να μην έχουν αυτή την απίστευτη πίεση που έχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί από τους γονείς. Δηλαδή, το
μία αντίρρηση που έρχεται από πολύ καλοπροαίρετο κόσμο είναι ωραία. Και τι θα γίνει αν όλοι παίρνουν 20 στα ενδοσχολικά? Γιατί οι καθηγητές θέλουν να κάνουν τα κατήρια των μαθητών, των οικογενειών κτλ. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει όλοι να αλλάξουμε. Θα αλλάξουμε σιγά σιγά. Θα αλλάξουμε μέσα από επιμορφώσεις. Στο μεταξύ θα υπάρχουν εξωτερικοί αξιολογητές. Δεν είναι ανάγκη τις εργασίες ενός σχολείου να τις διορθώνουν οι καθηγητές αυτού του σχολείου. Μπορεί να τις διορθώνουν αξιολογητές από άλλα σχολεία. Αυτό θα δημιουργήσει ένα νέο κλίμα. Μπρος-πίσω. Θα ξεβολευτούν πάρα πολύ. Πάμε τώρα και στην άλλη κάρτα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι. Ναι. Θα έχουμε μεικτό σύστημα εδώ, όπως είδαμε, που θα παίζει ρόλο το εθνικό απολυτήριο, αλλά και κάποιες εξετάσεις. Βεβαίως. Είναι οι ίδιες εξετάσεις που είδαμε και πριν. Δηλαδή δίνω... Είναι, αν θέλω να για πω... να το δώσουμε να το καταλάβει και ο κόσμος, είναι οι εξετάσεις που γνωρίζαμε μέχρι πρότινος ως πανελλαδικές, μειωμένες κατά ένα μάθημα, μάλιστα, θα είναι δηλαδή τρία, μάλιστα, αυτή τη στιγμή τα μαθήματα, και αλλάζει όλο το σύστημα. Δηλαδή, ακριβώς. Θα γίνει ένας επαναπροσδιορισμός, ένας επαναπροσδιορισμός αυτών των εξετάσεων, καθώς θα παρισφρήσουν και άλλα στοιχεία, άλλες μορφές αξιολόγησης. Άλλες μορφές αξιολόγησης, όπως ακριβώς το είπατε. Και σε πρώτη φάση λέμε να είναι 20% με 80%. Αυτή είναι η δική επόμενη... σας πρόταση, βεβαίως, η οποία θα τεθεί σε διαβούλευση. Αλλά αυτό δεν θα μένει εσαΐ. Την επόμενη χρονιά, δηλαδή την τέταρτη χρονιά από σήμερα, θα γίνει 40-60. Mm-hmm. Καταλάβατε. Άρα, τι λέμε? Εμείς λέμε ότι υπάρχει μία δέσμευση αυτή τη στιγμή να υπάρχουν κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις σε τρία μαθήματα, αλλά κοιτάξτε μία πολύ μεγάλη διαφορά. Εμείς θα καθιερώσουμε εξετάσεις και τον Ιανουάριο για όποια παιδιά θέλουν. Αυτό είναι το λεγόμενο bonus, έτσι. Αν θέλουν τα παιδιά να κρατήσουν τον βαθμό από τις εξετάσεις του Ιανουαρίου, το κρατούν. Στο βαθμό που καλυτερεύει, βελτιώνει το βαθμό του Ιουνίου. Μάλιστα. Αν σου τον ρίχνει το βαθμό του είναι Ιουνίου... Είναι στη διακριτική τους ευχαίρεια. Αλλά ξέρετε, εγώ τέλος Ιανουαρίου θα ξέρω ότι τουλάχιστον έτσι όπως διαβάζω, είναι μια χαρά. Τα ωραία. Βγάζω πέρα. Ελάτε να δούμε τώρα και κάποια παραδείγματα. Τι μαθήματα θα δίνει κάποιος, για παράδειγμα, να μπει στη φιλοσοφική σχολή? Θα δίνει τη νέα ελληνική γλώσσα και γραμματεία, που θα είναι υποχρεωτικό μάθημα για όλα τα παιδιά. Σε όλα. Είναι από τα ελάχιστα υποχρεωτικά. Θα δίνει ιστορία και αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία, κεντρικές εξετάσεις με τους συντελεστές που είπαμε, και μετά θα έχει μια ελεύθερη επιλογή. Η ελεύθερη επιλογή που μπορεί να έχει θα μπορεί να είναι είτε από μαθήματα που συνδυάζονται με αυτά, είτε μπορεί να θέλει να πάρει μουσική ή να πάρει οποιοδήποτε άλλο μάθημα, και θα, οι συντελεστές όλοι αυτοί θα σε βάζουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Αλλά θα είναι για τα τρία Πάμε μαθήματα δούμε... και με το συντελεστή που έχουμε πει, δηλαδή το 80% την πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί. Οπότε, έχουμε αυτά τα τρία μαθήματα, για παράδειγμα, στη φιλοσοφική. Την ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τα αρχαία. Και μετά έχουμε ένα μάθημα επιλογής, το οποίο θα έχει την ίδια βαρύτητα στα μαθήματα επιλογής. Όχι, βέβαια. Όχι. Θα συμψηφίζεται πώς? Θα συμψηφίζεται ανάλογα με τα ποσοστά που έχουμε πει μέχρι τώρα. Δηλαδή, προτινόμενο 20% για παράδειγμα. Βεβαιότατα που θα είναι, αλλά και τα υπόλοιπα θα έχουν επίσης εργασίες, θα έχουν μέσα στην τάξη μια παρουσία. Δηλαδή, ξέρετε τι, δεν πάμε να κάνουμε, να μάθουν τα παιδιά τεχνικές με τις οποίες θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Πάνε να μάθουν γνώσεις που θα τις χρησιμοποιήσουν για να μπαίνουν μέσα. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Αυτή είναι η πρόθεσή σας. Αυτή είναι η πρόθεση, βεβαίως. Ελπίζουμε να προχωρήσουμε. Εμείς το ελπίζουμε και είμαστε και πολύ αισιόδοξοι. Πάμε να δούμε τώρα και για τα πολυτεχνία, λοιπόν, που ήταν από τις σχολές πολύ ψηλές βάσεις φέτος. Κοιτάξτε, εδώ θα έχουμε πάλι τα νέα ελληνικά, όπως είπαμε, θα έχουμε τα μαθηματικά προφανώς. Τώρα, ανάλογα σε ποιο τμήμα πολυτεχνικό είναι να μπει κάποιο παιδί, το τρίτο μάθημα θα μπορεί να είναι η φυσική ή η πληροφορική ή η χημεία ή η βιολογία. Είναι θέματα που θα εξαρτηθούν και σε μια συνεννόηση και με τα πανεπιστήμια. Ξέρετε, τα πανεπιστήμια δεν μπορεί να μείνουν έξω από μια τόσο ριζική συγκρότηση της εκπαίδευσης του λυκείου. Άρα θα πρέπει να έρθουμε και σε συζητήσεις με τα πανεπιστήμια, και που νομίζω πάρα πολύ πανεπιστημιακοί είναι πολύ ανοιχτοί να προτείνουν και αυτοί πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Για να δούμε κάποια ακόμα παραδείγματα, να δούμε τα τμήματα οικονομίας. Και εδώ έχουμε ελληνική γλώσσα, μαθηματικά, κοινωνία, οικονομία.
και ελεύθερη επιλογή φυσική, ό,τι για παράδειγμα, ό,τι ζητάει κάποιος. Ξένη γλώσσα. Ναι. Άρα έχουμε και εδώ μια πλειάδα δυνατοτήτων που τα παιδιά θα μπορούν να παίρνουν. Και το ίδιο ισχύει και για ιατρική. Το ίδιο, το ίδιο θα ισχύει και για την ιατρική. Με αντίστοιχα μαθήματα όπως βλέπουμε εδώ. Έχουμε προτάσεις για όλες τις γνωστικές, γνωσιακές περιοχές. Και όπως σας είπα θα τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα, αλλά εμείς έχουμε καταλήξει σε αυτό. Είμαστε ανοιχτοί, αν υπάρχουν κάποιες αδυναμίες να τις δούμε, αλλά νομίζουμε ότι θα είναι σε λεπτομέρειες, ειδικά σε αυτά τα επίπεδα. Τώρα υπάρχει και μια πρόβλεψη σε αυτή την πρόταση που κάνετε για τους μαθητές που δεν επιθυμούν την πρόσβαση στην τρίτο βάθμια. Πάμε 14χρονη εκπαίδευση, που σημαίνει ότι η πολιτεία καταρχήν παρέχει τις δυνατότητες εκπαίδευσης μέχρι και την τρίτη ηλικίου. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η πολιτεία λοιπόν παρέχει αυτές τις δυνατότητες. Θα υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν θα θέλουν υποχρεωτικά να πάνε στα πανεπιστήμια. Η ζωή είναι πολύ πιο πλούσια από το να πηγαίνει κανείς μόνο στο πανεπιστήμιο. Αυτά τα παιδιά θα μπορούν να πάρουν ό,τι θέλουν. Εντάξει. Αλλά ειδικά για αυτά τα παιδιά θα έχουμε την πληροφορική, όπου στο τέλος θα μπορεί να παίρνει το πτυχίο του ECDL, που σήμερα δεν το δίνουμε. Ξένες γλώσσες, όπου θα υπάρχει κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Και όπως βλέπετε, γραμμικό σχέδιο κτλ. Και μπορεί να παίρνουν και μαθήματα από τα ΕΠΑΛ, στο βαθμό που τα επαγγελματικά λύκεια, έχουμε επαγγελματικά λύκεια που είναι κοντά στα σχολεία, αλλιώτικα θα το κάνουμε με τις νέες τεχνολογίες. Άρα δίνουμε και μία δυνατότητα για τα παιδιά, αλλά όχι σαν παιδιά δεύτερου Θεού. Προσέξτε, έχει μεγάλη σημασία. Δεν αποκλείονται ουσιαστικά από αυτό το σύστημα εκπαίδευσης τα παιδιά τα οποία δεν θέλουν να προχωρήσουν με αυτές τις κεντρικές εξετάσεις που, όπως είπαμε, είναι σταχνάρια αλλαγή των πανελλαδικών εξετάσεων που γνωρίζαμε ως τώρα. Ναι, ναι. Εμείς θέλουμε σε όλα τα παιδιά να τους δώσουμε τις δυνατότητες ώστε να ξαναγυρίσουν στο σχολείο και επί της ουσίας. Όχι να έρχονται το πρωί νησταγμένα, να βαριώνται όλη τη μέρα και να φεύγουν. Και κλείνοντας λοιπόν το κεφάλαιο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, να πούμε ότι, να ξεκαθαρίσουμε ότι τρία μαθήματα λοιπόν, να διευκρινίσουμε, θα είναι τα μαθήματα που θα δίνουν για τις εξετάσεις οι μαθητές, και το τέταρτο θα ισχύσει για την ενδοσχολική βαθμολογία, για το απολυτήριο. Βεβαίως. Και θα υπάρχουν και κάποια άλλα επιλογής που και αυτά θα είναι μέσα στην διαδικασία μόρφωσης και επιμόρφωσης τους. Αλλάζει λοιπόν η αξιολόγηση, το είπαμε και πριν. Ο στόχος σας είναι να αλλάξει και η μέθοδος. Επόμενος στόχος να αλλάξει και το περιεχόμενο. Αυτά δεν μπορούν να ξεχωριστεί το ένα από το άλλο και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όλα αυτά θα είναι επιτυχημένα στο βαθμό που το περιεχόμενο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών μας. Εγώ τουλάχιστον, όχι εσείς, αλλά εγώ προέρχομαι από μία παράδοση όπου το κεντρικό στοιχείο της εκπαίδευσης ήταν το βιβλίο. Διότι οι γνώσεις που υπήρχαν, οι πληροφορίες που υπήρχαν στο βιβλίο ήταν δυσέβρετες. Στην εποχή μας η σχέση πληροφορίας και γνώσης έχει αλλάξει. Ακριβώς. Άρα πρέπει να αλλάξουν και οι θεσμοί, οι οποίοι είναι θεσμοί μετάδοσης, παραγωγής της γνώσης κτλ. Γι' αυτό και ένα από τα μεγάλα θέματα που θα ανοίξουμε είναι η συζήτηση για τα προπτυχιακά μαθήματα, τα οποία πολλά είναι στον ελεύθερο πιλότο. Άρα σχολείο, επί της ουσίας εκπαιδευτική διαδικασία, όχι τεχνικές για να μπαίνω μόνον, να βγαίνω μορφωμένος, που είναι ένα πράγμα όχι εύκολο, αλλά πολύ καθοριστικό και εξαιρετικά γοητευτικό. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, δεν ξέρω ποια ερώτηση να διαλέξω. Θα μας πείτε αν θα υπάρξουν προγράμματα επιμόρφωσης για τους καθηγητές, για τους σχολικούς συμβούλους και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ναι, τα θέσατε. Και τα τρία μαζί, αποκλείεται ένα τέτοιο σύστημα να πετύχει αν η πολιτεία δεν φροντίσει καταρχήν τους εκπαιδευτικούς. Τους εκπαιδευτικούς που στήριξαν με τον τρόπο, πραγματικά γενναιόδωρα πρέπει να πούμε, με ένα συγκλονιστικό τρόπο το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Αρχίζουμε με ένα νέο εθνικό σύστημα επιμορφώσεων που θα είναι και διαζώσεις και
μέσω των νέων τεχνολογιών, είναι έτοιμο, θα παρουσιαστεί και στα υπόλοιπα κόμματα. Έχουμε νέες δομές εκπαιδευτικής στήριξης που αντικαθιστούν σε εισαγωγικά τη λειτουργία των σχολικών συμβούλων. Πολλά στοιχεία παραμένουν το ίδιο, αλλά βασικά αντικαθιστούν. Και να πούμε και κάτι που ενδεχομένως δεν θέλετε να ρωτήσετε, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να γίνει τζάμπα. Θα υπάρξει κάποιο κόστος, θα υπάρχει μας λέτε, κόστος και κάποια γκρίνια ενδεχομένως. Και η κυβέρνηση έχει δεχτεί ότι ό,τι μπορούμε να εξοικονομήσουμε, να δίνεται προφανώς στην υγεία αλλά και στην εκπαίδευση, ώστε να διαχειριζόμαστε τα χρήματα με έναν ορθολογικό μεν τρόπο, αλλά δεν μπορεί να γίνεται και χωρίς καθόλου. Μία τελευταία ερώτηση. Έχετε κάνει λόγο πολύ και στις συνεντεύξεις που έχετε δώσει για την, τόσο για την παραπαιδεία, όσο και για, για την παπαγαλία και για όλο αυτόν τον τρόπο που γίνεται η διαδικασία της εκμάθησης. Πώς θα παταχθεί αυτό, και ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μιλάμε για νέο λύκειο. Ωστόσο, όλα αυτά τα προβλήματα που, όπως αναφέρετε και εσείς, ξεκινούν από πολύ νωρίς. Ξεκινούν από το δημοτικό. Μήπως θα πρέπει να ανοίξει και η συζήτηση για νέο δημοτικό και για νέο γυμνάσιο? Ναι. Ανοίγουμε το νέο λύκειο και, όπως είδατε, δεν είναι το ευκολότερο πράγμα. Τώρα, αν τα ανοίξουμε και όλα μαζί, δεν θα καταφέρουμε και πολλά πράγματα. Θίξατε όμως ένα θέμα που νομίζω αφορά όλη την κοινωνία, ανεξαρτήτων πολιτικών και ιδεολογικών τοποθετήσεων. Πρέπει όλοι να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να δούμε γιατί τυραννάμε τα παιδιά μας με την παραπαιδεία. Για παιδιά 17 ετών, αυτό που γίνεται σήμερα θα το βρούμε μπροστά μας σε κάποια δεκαετία. Και ελπίζω να μην είναι παραμορφωτικά τα φαινόμενα που ζουν αυτά τα παιδιά σήμερα. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν λέμε, παιδιά, θα τελειώνετε το σχολείο, θα προσπαθήσουμε το σχολείο να μένει ανοιχτό και ως αργότερα, ώστε τα παιδιά να συνεργάζονται μεταξύ τους για τις εργασίες. Οι καθηγητές θα μειώσουμε τις ώρες που πρέπει να είναι στην τάξη, αλλά θα δώσουμε τη δυνατότητα να είναι στο σχολείο και τα παιδιά να τους συμβολεύονται. Mm-hmm. Άρα το σχολείο να είναι το κέντρο αναφοράς της γνώσης. Αυτό λοιπόν πρέπει να το ενισχύσουν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και κυρίως εσείς που επηρεάζετε τόσο κόσμο. Να σας ευχαριστήσουμε Εγώ πολύ, Υπουργέ, που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, αλλά...